Thank you.
Φωνή της Βαϊσέ.
Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες η λαή. Την τσίνη πόνα, Χριστός, ο
υπερκοσμίως υπόδε
κατά τα μέγα ελαιόν σου, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον. Κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν δικόμοι και νησοτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας. Πάσα και το ίνιμον, Χριστό το Θεό, παραπτώμετον.
Yeah.
Την φωτοβεγγύη εορτή
Και το ζωάρχικο και θεολόγο σου
την εποχή αυτή, την άφηξη και την πάει και την πάει και την πάει και την πάει και σε ιστορικά βιβλία. Όλες οι εποχές έχουν τα υπέρ τους και τα κατά τους. Εμείς ζούμε σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος έχει πλέον αφαιθεί χάρη της τεχνολογίας. Οι υπολογιστές σκέφτονται για τον άνθρωπο. Τα computers είναι εκείνα τα οποία τον υποβοηθούν. Αν κάποια στιγμή χαλάσουν, θα καταστραφεί ο κόσμος. Ο άνθρωπος δεν σκέφτεται. Σκέφτονται τα μηχανήματα για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος απλά κάθεται. Δεν τρώμε την παιδευτή νοημοσύνη, την εξέλιξη, την νοημοσύνη. Τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Και αυτός ο άνθρωπος που ζει στη σύγχρονη κοινωνία, που ζει στη σύγχρονη τεχνολογία, στην υπερκαταναλωτική αυτή την κοινωνία και αγχώνεται πώς θα κάνει περισσότερα για να αγοράσει περισσότερα, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή, όταν δεν μπορεί να βγάλει αυτά που θέλει, όταν δεν μπορεί να αγοράσει αυτά που θέλει, θα καταλήξει πού, στην απελπισία, στην αυτοκτονία, στην απομάκρυνση, στην αποξένωση. Γιατί δεν γνωρίζει ότι μέσα στην Εκκλησία μπορεί όλα αυτά να τα θεραπεύσει, γιατί δυστυχώς. Η συνομιλία με τον Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους δεν μπορεί να γίνει με το τηλέφωνο. Με το τηλέφωνο μπορεί να παραγγείλεις πίτσα. Μπορεί να κάνεις οποιαδήποτε παραγγελία θέλεις. Αλλά για να επικοινωνήσεις με τον Θεό δεν θα το πετύχεις. Όσο και αν προσπαθείς. Και όσο και αν προσπαθεί η σύγχρονη επιστήμη να απορρίψει ότι όλα είναι τυχαία, έβλεπα μια γεωγραφία, ήταν ένα ρομπότ και έλεγε: δεν με δημιούργησε κανένας. Μόνο μου έγινα. Από ηλεκτρική σκούπα ένα ρομπότ. Λοιπόν, όσο και αν προσπαθεί η επιστήμη να αντικαταστήσει τον Θεό, δεν θα τα καταφέρει. Δεν θα καταφέρει γιατί η ανθρώπινη λογική δεν είναι άκρη. Οι γνώσεις είναι άκρες, αλλά η λογική του ανθρώπου είναι πεπερασμένη. Μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει στο μέλλον ακόμη δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια πράγματα. Κάποια στιγμή όμως αυτά τελειώνουν. Οι γνώσεις είναι άκρες, αλλά η λογική του ανθρώπου δεν είναι άκρη. Είναι αρχή και τέλος, γι' αυτό και δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να τον πιάσει τον Θεό, δεν μπορεί να τον αποκτήσει τον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός ακουάται, ο Θεός μόνο, ο Θεός. Το Θεό μπορεί να το φτάσει μόνο με την καρδιά, μόνο με το νου, μόνο με την προσευχή και αυτή την επικοινωνία. Έτσι λοιπόν η Παναγία θα πρέπει να γίνει και να γίνεται το στήριγμα όλων μας. Γιατί όσο φεύγει ο άνθρωπος μακριά από την Εκκλησία κινδυνεύει. Η Εκκλησία δεν κινδυνεύει. Δεν κινδύνευσε ποτέ η Εκκλησία, ούτε στο Θεοκούς, ούτε ποτέ. Γιατί είναι ένας οργανισμός που τον έφτιαξε ο ίδιος ο Θεός και έχει σε κεφαλή τον Χριστό. Δεν κινδυνεύει η Εκκλησία. Ο άνθρωπος που φεύγει και φεύγει και φεύγει και πάει και φεύγει μακριά από την Εκκλησία. Αυτός κινδυνεύει. Γι' αυτό λοιπόν, πέραν από τη σύγχρονη τεχνολογία, πέραν από το καναπέ του σπιτιού μας και τις πίτσες που έχουμε την τηλίδα και οτιδήποτε άλλο, τα παπούτσια μας, τα παπούτσια μας, οι κάλτσες μας, τα ρούχα μας, ο εξοπλισμός μας, ας αφήσουμε και λίγο όρο και λίγο χρόνο για τον Θεό, για την Παναγία που σήμερα είναι εδώ, να μας στηρίξει όλους μας και βλέπουμε ότι όχι να ζητήσει το κάποιον από εμάς, τι θα βράξει η Παναγία. Η Παναγία που δεν είναι Χριστέ μου, Άγιε μου, Ιωάννη, Άγιε μου, Παναγία μου, Παναγία μου, σκόνταψες Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Αυτή λοιπόν η Παναγία μας καλεί όμως, μας καλεί και είναι εδώ. Και όταν λέω είναι εδώ, είναι σε κάθε χώρο λατρείας, είναι σε κάθε χώρο που υπάρχει εκκλησία και μας περιμένει. Μας περιμένει για να μας βοηθήσει και να μεσητεύσει στον Υιό της και Θεό. Αυτή λοιπόν την Παναγία παρακαλούμε να μεσητεύει για όλους μας και να μας φωτίσει όλους μας. Είναι έτσι όπως πάνω στο τέλος, με τη σύγχρονη αυτή τεχνολογία και την τεχνική νοσοσύνη, πρέπει να χωρίσει μυαλό, δεν είμαστε κούφια από μυαλό. Να μας φωτίσει και να μας δίνει τη δύναμη και κουράγιο, ώστε να βρίσκουμε αποκούμπη σε αυτή και να μην αφιπιστούμε ποτέ. Χρόνια σας πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους. Ευχαριστώ τον Σεβασμιό από τον Μητροπολίτη Ρώμη που έδωσε την δυνατότητα και φέτος να είναι μαζί σας και το Θεοφυλάσσιο του Επίσκοπο Ολύμπου για τη συμπροστασία της. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και πάλι καλά και ευλογημένα σε όλους. Είναι από τις κοντούλες του Δέσου, μετά την Μοσυρή, ο Ετουίνι Θεότος του Κυριώου Σου, που θα φορούν το πάνω λαό, όσοι αποκάλυψε εδώ και δόξε ο λαός του Ισραήλ. Όλοι μαζί, όλοι μας, Άγιος ο Θεός.
θανάτου και επαναπροσευτική τρόση και στην σύναξη γιορτάζουμε την άμπη του μήκια ζωού του Ιστάπου, τη χάρη του Παναγίου και ζωτών του Τάφου, προστασία του Μήτρου του Παναγίου και άμπη του Σωμάτου, και εσείς την τιμή ενδόξου του Πρωτοδρόμου και Χριστού Ιωάννου, την ενδόξου του Πανεπιστημίου Αποστόλ, την ενδόξου την καλή των μαρτύρων, των Μεσσίων και των Φόρων Πατέρων Ιμών, των Ιών και Λυκαίων, των Πρωτών Ιωακήν και Άλλης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σωσή μας, ως εγαθός και φυλάξου,